Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μια ομιλία για το πρόγραμμα και τη συμφωνία με τους δανειστές, είχα πει αυτό που είχε πει ο Τσούεν Λάι για τη Γαλλική Επανάσταση, ότι είναι πολύ νωρίς για να την κρίνουμε. Οι κοινωνίες πολλές φορές κάνουν λάθη για τη σημασία των πραγμάτων που προχωράνε. Μερικά πράγματα που θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικά, σε κάποιες δεκαετίες φαίνονται ότι δεν ήταν τόσο σημαντικά, και κάποια θέματα που δεν τα θεωρούσαν πολύ σημαντικά που προχωράνε, μαθαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι το σύμφωνο συμβίωσης είναι στη δεύτερη κατηγορία. Είναι σημαντικό θέμα γιατί αφορά την πιο παλιά ιστορία που λέει η ανθρωπότητα ανάμεσά τους, οι άνθρωποι ανάμεσά τους. Δύο άτομα αγαπιούνται και θέλουν να είναι μαζί και βρίσκουν συνεχώς εμπόδια. Εμπόδια από τις οικογένειες, εμπόδιες από τις κοινότητες, από κράτη, από πολιτισμούς. Τα μαθαίνουμε αυτά στην πίεση, σε δραματικές παραστάσεις, στη μουσική, σε μυθιστορήματα. Μαθαίνουμε για τα συναισθήματά μας, πώς πρέπει να φερόμαστε. Εικάζω ότι πολλοί άνθρωποι που σήμερα θα ψηφίσουν κατά του συμφώνου έχουν κάποια στιγμή δει κάποιο έργο για το Oscar Wilde, για κάποια άλλη περίπτωση, και θα ενσταθήκανε αυτά τα συναισθήματα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτά τα συναισθήματα δεν είναι ενάντια του ορθού λόγου, αλλά μας δίνει πραγματική πληροφόρηση για πώς πρέπει να φερόμαστε ανάμεσά μας, πώς πρέπει να είναι η σχέση μας μεταξύ μας. Είναι σημαντικό ζήτημα και για ένα άλλο λόγο, γιατί παίζεται μια πολύ σημαντική αρχή του φιλελευθερισμού, του πολιτικού φιλελευθερισμού. Πριν πω όμως ποια είναι αυτή η αρχή που παίζεται, θα ήθελα να σας πω τη σχέση ανάμεσα της αριστεράς και του φιλελευθερισμού. Έχω ακούσει σε αυτή την αίθουσα και έξω από αυτή την αίθουσα πολλές απαξιωτικές κριτικές για ανθρώπους σαν τον Πάνο τον Λάμπρου, σαν τα παιδιά που είναι στο δίκτυο, όταν αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά υποστηρίζουν φιλελεύθερες αρχές. Ότι όλοι πρέπει να έχουν δικηγόροι, ότι όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο. Ότι ακόμα και όταν είσαι καταδικασμένος και φυλακισμένος έχεις δικαιώματα, είναι αριστεροί άνθρωποι που αναγκάζονται να υποστηρίξουν αυτές τις αρχές. Και είναι κρίμα ότι σε αυτή τη χώρα οι φιλελεύθεροι έχουν κάνει τόσο λίγο πράγματα για τα δικαιώματα. Γιατί ο σύντροφός μου, ο Πάνος ο Λάμπρος, και οι άλλοι του δικτύου που δεν είναι στο κόμμα μου, αυτοί έχουν σώσει την παρτίδα και έχουν κάνει αυτή την προστασία των δικαιωμάτων, όταν οι φιλελεύθεροι ιδιαίτερα σφυρίζανε αδιάφορα. Ποια είναι αυτή η βασική φιλελεύθερη αρχή που πρέπει να προστατέψουμε? Είναι ότι το κράτος δεν έχει καμία δουλειά εκ των προκτέρων να στιγματίζει και να κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε κομμάτια του πληθυσμού. Και κάτι παραπάνω, όταν το έχει κάνει το κράτος αυτό, έχει ακολουθήσει, προσέξτε αυτό, έχει ακολουθήσει ο ρατσισμός και οι διακρίσεις. Το είδαμε αυτό στις μεσονικές πόλεις στην Ευρώπη, όταν αποφασίσανε στις πόλεις αυτές ότι οι Εβραίοι μπορούσαν να είναι μόνο στο εμπόριο ή μόνο στις τράπεζες. Το κράτος είπε και η πόλη είπε ότι δεν μπορούν να πάνε σε άλλες δραστηριότητες, και ακολούθησε ο ρατσισμός. Το είδαμε αυτό στη Βόρεια Ιρλανδία, όταν το κράτος είπε ότι έχουν κάτι ιδιαίτερο οι προτεστάντες και έχουν δικαιώματα, και ακολούθησε ο ρατσισμός εναντίον των καθολικών. Το είδαμε αυτό στις νότιες πολιτείες της Αμερικής, όπου το κράτος έδωσε λιγότερα δικαιώματα στους μαύρους, και άρα μετά μπορούσε με νομιμοποίηση σχεδόν ο ρατσισμός εναντίον των μαύρων να κρατήσει μέχρι και τον 20ο αιώνα, και τον βλέπουμε ακόμα. Άρα λέω εγώ ότι το κράτος, το ελληνικό κράτος, το φιλελεύθερο κράτος, δεν μπορεί να στιγματίσει μια σεξουαλική προτίμηση. Δεν μπορεί να πει ότι μια μερίδα της κοινωνίας μας, είτε είναι ομοφιλόφιλοι, είτε είναι λεσβίες, είτε είναι τρανς, είναι διαφορετική. Να το πει επισήμως το ελληνικό κράτος ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά δικαιώματα. Γιατί ο ρατσισμός που υπάρχει εναντίον αυτών των ανθρώπων, που τον βλέπουμε στην καθημερινότητα, τον βλέπουμε στην
τηλεόραση καθημερινά ότι βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους μόνο με απαξιωτικούς όρους. Είναι εν μέρη επειδή εκ των προτέρων το κράτος τους έχει στιγματίσει και έχει πει τούτοι εδώ είναι κάτι διαφορετικοί. Τούτοι εδώ δεν έχουν αυτά τα δικαιώματα. Ελπίζω με αυτό το νομοσχέδιο να αρχίσει τουλάχιστον να διορθωθεί αυτό. Το ελληνικό κράτος να είναι φιλελεύθερο, να ποτέ να μην στιγματίζει ανθρώπους εκ των προτέρων και να μπορούμε εμείς οι αριστεροί να κάνουμε την πραγματική μας δουλειά που είναι να διευρύνουμε τα δικαιώματα και να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία και όχι να τελειώνουμε τη δουλειά που κάποιοι άλλοι έπρεπε να είχαν κάνει πάρα πολλά χρόνια πριν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.